παραλίες της Ερμιονίδας είναι αρκετή για να χαρούμε τους μικρούς της θησαυρούς. Η παράκτια ζώνη της είναι γεμάτη από πολλά διαφορετικά είδη κοχυλιών. Κάποια από αυτά αποτελούν πανάρχια είδη της Μεσογείου, ενώ άλλα αποτελούν εισβολής από την Ερυθρά Θάλασσα μετά τη διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ. Να δω, εσύ τι μάζεσες. Τόσο είναι ο πεστικός κόλος που συναντάται, αλλά είναι και συχνότερα στις παραλίες μας. Α, αυτό είναι που ήρθε από την Ερυθρά Θάλασσα, ε. Ναι, ναι, και αυτό. Αυτό τι είναι, ρε. Δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Για σε ρωτώ, δεν ξέρω τι είναι. Μαζεύω συνέχεια τέτοια. Πορφύρα, θα λέμε. Α, αυτό είναι η διάσημη πορφύρα. Πώς είναι έτσι, δεν μου γεμίζει το μάτι. Πράγματι, σε εμάς που έχουμε χάσει πια την επαφή με τη φύση, το άδειο όστρεο μοιάζει ασήμαντο. Όμως για αιώνες ήταν ένας πολύτιμος φυσικός πόρος που κίνησε την οικονομία πολλών παραθαλάσσιων περιοχών της Πελοποννήσου. Το πορφυρό χρώμα συνδέθηκε με τη βασιλική ενδυμασία για χιλιάδες χρόνια. Ήδη από τον Όμηρο έχουμε αναφορές σε πορφυρά υφάσματα, ενώ όσο προχωρούν οι αρχαιολογικές έρευνες, οι μαρτυρίες για την κατεργασία της πορφύρας μετατοπίζονται όλο και πιο βαθιά στο χρόνο. Το σπήλαιο φράχτη, καιρό είχαμε να έρθουμε. Και τώρα που ήρθαμε, για να σε ρωτήσω, τι θα κάνουμε εδώ? Εδώ ξεκινάει το ταξίδι της πορφύρας. Πού εδώ, στο σπήλαιο δηλαδή? Ναι, γιατί εδώ βρέθηκαν χρησιμοποιημένες πορφύρες. Μόνο που φαίνεται στη βαθιά προϊστορία ότι οι πορφύρες ήταν είδος φαγητού. Τι τρώγανε δηλαδή? Όταν πεινάς, όλα τρώγονται. Στη διάρκεια της εποχής του Λίθου, τρόφιμα αποτελούσαν πολλά είδη της παράκτιας ζώνης, των οποίων κατάλοιπα βρέθηκαν μέσα στο σπήλαιο. Όμως ακόμα και σήμερα, οι πορφύρες πολλούνται στις ψαραγορές σαν έδεσμα και μαγειρεύονται με διάφορους τρόπους. Το χρώμα όμως που αφήνει το ζώο όταν πεθαίνει, φαίνεται πως κίνησε την περιέργεια και το ενδιαφέρον των ανθρώπων από πολύ νωρίς. Εδώ στο Λαμπαγιανά. Ναι, εδώ. Στα 3 μέτρα βάθος ανακαλύφθηκε από τους αρχαιολόγους μια βυθισμένη πόλη της πρώιμης εποχής Χαλκού. Δηλαδή προϊστορική. Εντελώς προϊστορική, βρε. Της 3ης ηλιετίας π.Χ. Με χαλύτερα από στρέμματα και περιτυλιγμένη από ισχυρά τείχη. Και βρέθηκαν εδώ πορφύρες. Βρε, όχι μόνο βρέθηκαν πορφύρες, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο ήταν σπασμένο το κοχύλι, μαζί να καταλάβουμε ότι ήθελαν από αυτό μόνο το χρώμα του. Είναι η παλαιότερη ένδειξη χρήσης. Wow. Τέλειο. Ένα μικρό πείραμα θα μπορούσε να μας δώσει την απάντηση. Το κοχύλι αυτό, με την επιστημονική ονομασία Hexaplex trunculus, διαθέτει έναν αδένα που ο Αριστοτέλης ονόμασε ανθό και που εκρίνει την πολύτιμη ουσία. Το καλοκαίρι του 2018, καλεσμένη της ερευνητικής ομάδας αρχαιολόγων του Πανεπιστημίου της Γενέβης, η ζωγράφος Ίνγκε Κάνολτ, που ειδικεύεται σε βαφές της αρχαιότητας, διενήργησε ένα πείραμα που εντυπωσίασε ακόμα και την ίδια. Σπάζοντας ένα κοχύλι πορφύρας, έβοψε με την ουσία του αδένα ένα κομμάτι άσπρο βαμβακερό ύφασμα. Η εξαιρετικά λαμπερή απόχρωση φαίνεται ότι είναι χαρακτηριστική για τα κοχύλια της περιοχής. Μα αυτό είναι μοβ. Κοίτα, τώρα υπάρχει μια σύγχυση. Όταν μιλάμε για πορφυρό χρώμα, πολλοί νομίζουν ότι μιλάμε για κόκκινο χρώμα. Αυτό δεν είναι κόκκινο. Συμφωνώ. Αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν ισχύει. Κοίτα, το πορφυρό χρώμα είναι μια ολόκληρη γκάμα χρωμάτων. Από υποχρώσεις του μπλε και του μοβ, μέχρι υποχρώσεις που φτάνουν το βαθύ κόκκινο. Κυρίως, μιλάμε για υποχρώσεις του μοβ. Ναι, ρε. Η πόλη της Ερμιόνης απέχει λίγα χιλιόμετρα από την προϊστορική θέση του Λαμπαγιανά. Η ακμή της εντοπίζεται κυρίως στα αρχαϊκά, κλασικά και ελληνιστικά χρόνια και μαρτυρείται στα ευρήματα της νεκρόπολης που βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου. Αυτό όμως που δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά είναι το διάσημο πορφυροβαφείο που λειτουργούσε στην Ερμιόνη για τουλάχιστον 900 χρόνια. Η παλαιότερη αναφορά σε αυτό γίνεται από τον Πλούταρχο. Στο έργο του, Βίη Παράλληλη αναφέρει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν κατέλαβε τα Σούσα, πήρε ως λάφυρο ύφασμα ή βαφή πορφύρας Ερμιονικής, που ενώ ήταν ήδη 190 ετών, έλαμπε σαν καινούρια. Βρε, να σου πω κάτι, πες μου,
τέτοιες μέρες μου λείπει το καλοκαίρι. Και εμένα. Μου αρέσει πάρα πολύ η θέα της θάλασσας εδώ πάνω. Εμείς όμως έχουμε έρθει για ένα σκοπό. Να βρούμε τις αποδείξεις για τη λειτουργία του αρχαιοβαθείου. Δεν το ξεχνάω. Πάμε πρώτα να δούμε τα ίχνη. Δεν θα είναι καθόλου δύσκολο. Να, κοίτα! Απίστευτο. Νομίζεις ότι περπατάς σε χαλίκια. Όμως δεν είναι. Είναι σπασμένα κοχύλια! Εγώ λέω να πάρουμε μερικά να τα δούμε προσεκτικά στο σχολείο. Τι λέτε? Ωραία ιδέα. Στάσου, θέλουμε και εκεί μερικά για το πείραμα. Όχι! Για το πείραμα θα χρειαστούμε άλλα. Θα πρέπει να ψαρέψουμε ζωντανές πορφύρες. Μόνο αυτά μπορούν να μας δώσουν χρώμα. Γιατί πιστεύεις ότι μπορούμε να φτιάξουμε εμείς πορφυρό χρώμα? Και τι θα χάσουμε αν κάνουμε ένα μικρό πειραματάκι που θα το μοιραστούμε μαζί σας? Η επιστημονική ονομασία του αστραίου είναι Hexaplex Trunculus και η τιμολογία τόσο της ελληνικής όσο και της λατινικής του ονομασίας σημαίνει τον πόρο που φύρεται, δηλαδή μπερδεύεται. Οι πορφύρες είναι θηρευτές, δηλαδή κυνηγούν για να φάνε και πολλές φορές στρέφονται και σε άτομα του ίδιου είδους. Γι' αυτό και ο ευκολότερος τρόπος για να τις αλλιεύσει κανείς είναι το δόλεμα από νεκρό ζώο ή ψάρι. Το έχεις ξανακάνει? Όχι, πρώτη φορά είναι. Είναι πολύ αδιαστικό. Ναι, πρέπει να είναι αδιαστικό για να πετύχει. Για τις ανάγκες του πειράματος δημιουργήσαμε ένα πανομοιότυπο δόλωμα και το τοποθετήσαμε σε τρεις θέσεις της Ερμιονίδας. Στην Κοιλάδα, την Ερμιόνη και στη θέση των αρχαίων αλλιέων. Τι είναι, τελειώσαμε? Όχι, εγώ μαμά μου και αλλού. Γιατί? Για να επαληθέσουμε, αν όντως αυτή η περιοχή, το σφυρόταν το ψάρι μας κοφύρας. Για τη συγκίνηση Μαδούρα, με τι το δόλωμα? Για να δούμε τι πιάσαμε. Μπαίνω! Τα συμπεράσματα ήταν εντυπωσιακά. Έπισης τίποτα ρε? Τύφος. Ενώ στην Κοιλάδα και την Ερμιόνη το ψάρεμα ήταν φτωχό, στη θέση αλλής μαζέψαμε το σύνολο των κοχυλιών που χρησιμοποιήθηκε στο πείραμα. Αυτό από μόνο του μπορεί να μην είναι απόδειξη, αλλά σίγουρα ενισχύει την άποψη ότι η θέση των αρχαίων αλλιέων ήταν ικανότερη να προμηθεύσει με πρώτη ύλη την πόλη της Ερμιόνης. Το πείραμα θα πάρει μερικές ημέρες. Η αρχική διαδικασία έχει να κάνει με την εξαγωγή του χρωματοφόρου αδένα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι έχει σπάσει ακριβώς το σωστό σημείο και έχει εκτεθεί ο αδένας. Ο αδένας είναι η μεμβράνη, η διάφανη που καλύπτει το ζωάκι σε αυτό εδώ το σημείο. Μία ελάχιστη ποσότητα διάφανης ουσίας θα αναμειχθεί με λίγο νερό. Ναι, βλέπετε παιδιά, κοιτάξτε το ύφασμα πώς αλλάζει. Η επαφή με το φως σε ελάχιστο χρόνο μετατρέπει το χρώμα από υπόλευκο σε μοβ, στο μοβ του αμέθιστου. Αυτό όμως δεν αρκεί. Η χρωστική ουσία δεν μπορεί να βάψει απευθείας. Θα πρέπει πρώτα να μετατραπεί σε λευκοένωση και έπειτα να επανέλθει με οξείδωση στην κανονική της μορφή. Για να το πετύχουμε αυτό, φτιάξαμε μόνοι μας αλυσίδα με τη βοήθεια στάχτης και μετατρέψαμε το διάλειμμα από όξινο σε βασικό. Είναι σημαντικό να εξηγήσουμε ότι η πορφυρομάζα δεν μπορεί να βάψει αμέσως στα ρούχα, οπότε πρέπει να γίνει μια χημική ένωση για να είναι ικανή μετά να βάψει τα ρούχα μας. Λοιπόν, αυτή η χημική ένωση την κάνανε στην αρχαιότητα είτε με την αλυσίδα, δηλαδή με άλλους τρόπους ή με τα ούρα, και γι' αυτό αυτή η διαδικασία γινόταν έξω από την πόλη. Επίσης τη φτιάχνανε και με τα φύκη. Τα φύκη, επειδή έχουν νάτριο, φτιάχναμε το υδροξίδιο του καλλίου. Εδώ έχουμε το υδροξίδιο του νατρίου. Διατηρώντας το βασικό και μετρώντας το καθημερινά, το είδαμε να αλλάζει χρώμα. Από μοβ σε πράσινο και ξανά σε μοβ. Το τελικό αποτέλεσμα εντυπωσιάζει και διαφωτίζει ταυτόχρονα. Ανάλογα το πόση ώρα έμεινε μέσα στο διάλειμμα η κλωστή, αλλά και το αν βάφτηκε στον πάτο ή την επιφάνεια του βάζου, πήρε διαφορετική απόχρωση. Το πορφυρό χρώμα είναι πράγματι μια παλέτα χρωμάτων, από ανοιχτό γαλάζιο μέχρι βαθύ μοβ. Τελικά πετύχαμε το πείραμα.
Πέτυχαμε όμως και κάτι ακόμα. Αποκαλύψαμε τη μαγεία μιας διαδικασίας που έμοιαζε χαμένη στον χρόνο. Και αισθανθήκαμε περηφάνεια που καταφέραμε να την αναβιώσουμε και να την παρουσιάσουμε σήμερα σε εσάς.